Πολλά έργα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Ιάσμου την περίοδο αυτή. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον κύριο Ντέρ Μουμή, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριο Ντέρ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε ένας από τους πιο δραστήριους δημάρχους της περιοχής μας, μιας και υλοποιείτε πολλά έργα και επιδιώκετε να κάνετε και ακόμη περισσότερα το προσεχές διάστημα. Πείτε μας αρχικά για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή. Να, επειδή κάθε μέρα έχουμε και μια δράση, ένα έργο, να σας πω πολύ απλά τα σημερινά. Πολύ επιγραμματικά έτσι. Από σήμερα, κυρίως στον Ιάσμο που είχαμε πρόβλημα και ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος, αλλά και η μετα-COVID εποχή, τοποθετούμε 67 καινούρια παγκάκια σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας του Δήμου μας, του Ιάσμου, του κεντρικού οικισμού. Και παραλάβαμε επίσης σήμερα και ένα καινούριο μηχάνημα εξκαφέα DCB 150.000 ευρώ αξίας, το οποίο θα ενισχύσει τις υπηρεσίες τις τεχνικές. Κύριε θα βγει Ντέρ, και σχετική ανακοίνωση εντός της ημέρας. Α, μάλιστα. Παράλληλα βλέπουμε ότι κάνετε και κάποιες επισκέψεις εκτός από τους οικισμούς. Είχατε και μία συνάντηση και με τους μαθητές, με το 15 μελές του γυμνασίου του Ιάσμου. Ακούστε να σας πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Ιάσμου δεν είχαν φτάσει σε αυτό το επιθυμητό επίπεδο να ανοίξουν τους ορίζοντες και να δουν όλες τις αρμοδιότητες που διέπουν έναν Δήμο και που προβλέπονται από τον νόμο. Για μένα η κοινωνική αλληλεγγύη, τα θέματα της υγείας, τα θέματα της παιδείας είναι αρμοδιότητες νόμιμες κάθε Δήμου και είναι από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες. Δυστυχώς τον Δήμο Ιάσμου τον είχαν στην αφάνεια, τον είχαν καταντήσει με τα ελάχιστα έργα που κάνανε, στα πολύ απλά. Το αξιοπρεπώς δεν μπορώ να πω ότι γινόταν. Η απλή καθαριότητα σιγομεδή των απορριμμάτων και λειτουργούσαν περιστασιακά κανένα δύο μηχανήματα. Εμείς δεν σκεφτόμαστε έτσι. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρμοδιότητες, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι ορεξάτοι και ικανοί να ασκήσουν πραγματικά αυτές τις αρμοδιότητες. Εγώ θα σας παρακαλέσω να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε όλα τα σχολεία μας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο παιδικό σταθμό του Ιάσμου, στα νηπιαγωγεία μας, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, σε όλα τα δημοτικά μας, να δείτε την μεγάλη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και με την καινούρια νέα δομή σύντησης, με τις παρεχόμενες αναπτυγμένες υπηρεσίες στο βοήθεια στο σπίτι και στο κέντρο κοινότητας και πολύ περισσότερο στον τομέα της υγείας. Έχουμε προσφέρει και έχουμε αλλάξει όλη την εικόνα του Κέντρου Υγείας Ιάσμου σε συνεργασία πάντα με την εκεί διοίκηση. Κύριε Ιοντέρ, τι σας μετέφεραν οι μαθητές, τι συζητήσατε μαζί τους? Ακούστε, οι μαθητές έχουν διάφορα προβλήματα, από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σοβαρά. Δηλαδή ζήτησαν μέχρι σήμερα να φανταστείτε στο προαύριο χώρο του γυμνασίου δεν είχαν παγκάκια να καθίσουν στη σκιά όταν βγαίνουν στα διαλύματα. Σήμερα πήγα, ξαναπέρασα, έκανα μια βόλτα και τοποθετήσαμε άλλα επιπλέον 7 παγκάκια στο γυμνάσιο Ιάσμο. Το ίδιο θα κάνουμε και για τα δημοτικά μας. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό του γυμναστηρίου του Ιάσμου, του γυμνασίου και του λυκείου, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και το βλέπουμε. Η μαθητική κοινότητα γενικώς έχει προβλήματα. Μπορώ να πω, οφείλω να πω ότι στο Δήμο μας αυτά τα περιορίσαμε. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη, αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε πρωτίστως από τη συζήτηση, γιατί είναι ωραίο να ακούς τους μαθητές, γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι η επόμενη γενιά και θα μας διαδεχθούν. Από όποιο πόστο και αν επιθυμούν. Κύριε Ντέρη, υγειονομικά πώς είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιάσμου? Υγειονομικά είμαστε σε καλό επίπεδο. Αυτόν το μήνα, αυτή τη βδομάδα από την επίσημη ενημέρωση, δεν έχω βγάλει ανακοίνωση για το COVID, θα βγει την άλλη εβδομάδα. Την τακτική ενημέρωση για το COVID την εβδομαδιαία την αλλάξαμε και την κάναμε ανά δύο εβδομάδες θα την κάνουμε τώρα. Είχαμε 13 κρούσματα, εκ των οποίων τα 8 είναι σε κατοίκον απομόνωση και τα 5 νοσηλεύονται σε ιδρύματα υγείας, στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Πείτε μας λίγο και για τη συνεργασία του Δήμου Ιάσμου με τον Δήμο Αυδείρων. Πού αποσκοπεί και πού στοχεύεται με τη συνεργασία αυτή? Με τον Δήμο Αυδείρων, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο δήμαρχο, τον κύριο Τσιτηρίδη.
Έκανα μια επίσκεψη τυχαία, να σας πω πως έγινε καμιά φορά, είναι και θέμα τύχης κάποια έργα να γίνουν. Στους αμαξάδες, στα πλαίσια ενός έργου οδοποιίας, υπήρχαν εν έτη 2021 ένας ολόκληρος οικισμός, μια ολόκληρη γειτονιά, το οποίο δεν είχε ασφαλτόστρωση, τσιμεντόστρωση στη γειτονιά, η οποία γειτονιά ήταν εντός του οικισμού αμαξάδων. Εμείς λοιπόν και παρακαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι 10 χρόνια την προηγούμενη δημοτική αρχή για να γίνει αυτή η τσιμεντόστρωση. Με το που αναλάβαμε, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε τις μελέτες αυτού του δρόμου, το οποίο είναι 150 μέτρα επέκταση περίπου τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού αμαξάδων. Το συνδυάσαμε με τον δρόμο του Λινού και του Σώστη που είδατε και το ολοκληρώσαμε, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Και μόλις ξεκίνησα αυτό το έργο, πήγα να το επισκεφθώ, να δω η διεισόμαση πώς προχωράει. Και από την κατάληξη, από το τέλος δηλαδή του οικισμού αμαξάδων, μπήκα σε έναν αγροτικό δρόμο και είπα να συνεχίσω. Δεν είχα ξαναπάει σε αυτό το δρόμο και με έβγαλε στο Σούνιο. Και εκείνη τη στιγμή είδα ανθρώπους, 4-5 πάρα πολλούς ανθρώπους από αγροτικό χωματόδρομο να πηγαίνουν από αμαξάδες στο Σούνιο. Και μόλις γύρισα στο γραφείο, πήρα το Δήμαρχο Αυδείρων και λέω, έκανα αυτό για αυτή τη διαδρομή. Και λέω, θα ήταν ένα πολύ καλό έργο να συνδέσουμε τους οικισμούς μας, να συνδέσουμε δύο δήμους και δύο νομούς. Και από ό,τι είδα, και οι δύο δημότες από την κάθε πλευρά, και από αμαξάδες πηγαίνουν Σούνιο, έχουν και συγγενείς, και από Σούνιο έρχονται αμαξάδες. Προς τιμήν του, ο κύριος Τιτηρίδης δέχτηκε. Αυτή τη διαδρομή λοιπόν περίπου 1 χιλιόμετρο τη μοιράσαμε στο μισό. Ήδη αυτός, επειδή είχε τις ανάλογες προϋποθέσεις στον προϋπολογισμό του και τα τεχνικά του, έκανε την ασφαλτόστρωση στο δικό του το κομμάτι. Εμείς ολοκληρώσαμε μέχρι το τέλος του οικισμού και μένει να ολοκληρωθεί και το δικό μας το κομμάτι τώρα, για να μπορέσουμε να το δώσουμε σε πλήρη κυκλοφορία. Παράλληλα, καταφέρατε να επιλύσετε και ένα χρόνιο θέμα που είχαν οι κερασοπαραγωγοί με το λετομείο της Δήμης. Έτσι. Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα, όπου από τις συνεχείς εκρήξεις κατά την περίοδο της περισυλλογής των κερασιών, της συγκομιδής των κερασιών, να χρησιμοποιήσω την ορθότερη έννοια, της συγκομιδής των κερασιών, δημιουργούνταν πολλαπλά προβλήματα στους κερασοπαραγωγούς. Και από τις εκρήξεις του λατομείου είχαμε εκτεταμένες ζημίες στα κεράσια. Εγώ όμως οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Πιατίδη που τους επισκέφθηκα. Μας δέχτηκαν με πολύ θετική διάθεση, συζητήσαμε σε πολύ ευγενικά και δημοκρατικά πλαίσια. Είναι και μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα πλαίσια, στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, άρα θα έχουμε μαζί τους και περαιτέρω συνεργασία σε έργα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί. Και βεβαίως αναγνώρισαν και υποσχέθηκαν ότι κατά αυτήν την επίμαχη περίοδο συγκομιδής των κερασιών δεν θα υπάρξουν εκρήξεις και δεν θα δημιουργούνται προβλήματα στους κερασοπαραγωγούς. Εγώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείχνουν. Με δελτίο τύπου πρόσφατο δηλώσατε ότι τελειώσατε με την παρούσα διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και ότι εξαντλήσατε κάθε όριο επίοικιας. Τι συνέβη όμως, μιας και δεν σας έχουμε συνηθίσει να είστε έτσι? Συνήθως είστε δίπλα σε συλλόγους και σε ομάδες και σε οτιδήποτε προάγει τον πολιτισμό στο Δήμο σας. Ακούστε να σας πω. Υπήρξαν προβλήματα από την αρχή της θητείας μας με το Πολιτιστικό Σύλλογο του Ιάσμου, διότι αυτή την διπλή ιδιότητα του κυρίου Μπούκα εγώ δεν την αποδέχτηκα ποτέ, ή τον είχα καλέσει και σε παρέτηση και θεωρούσα, και δικαιώνομαι πάλι για άλλη μια φορά πανηγυρικά, θεωρούσα ότι θα μας δημιουργούσε πρόβλημα στις σχέσεις μας, γνωρίζοντας και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κυρίου Μπούκα. Και αυτό σήμερα επιβεβαιώνεται, παρά την καλή διάθεση από τη μεριά μας, παρά τις όποιες προσπάθειες που καταβάλαμε. Δυστυχώς με αυτή τη διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου δεν είναι εφικτή η συνεργασία μας. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου έχει ιστορία, είναι από τους αρχαιότερους συλλόγους στην περιοχή μας, ίσως ο αρχαιότερος, με μεγάλη ιστορία, με μεγάλη προσφορά στον τόπο. Εμείς σεβόμαστε την κάθε Ιασμιώτη, την κάθε Ιασμιώτησα
την ιστορία του πολιτιστικού συλλόγου. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και με το παραπάνω για τον πολιτισμό του τόπου, αλλά αυτήν την αδράνεια, αυτήν την σκόπιμη κόντρα που δημιουργούν διακαώς με υπόγειες, ύποπτες ενέργειες αυτή η διοίκηση του Συλλόγου, δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και δεν θα την αποδεχτούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οντέρ. Αν δεν έχετε να προσθέσετε και εσείς κάτι άλλο, να σας καληνυχτήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι με αυτή τη διοίκηση δεν υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας. Τους καλώ λοιπόν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ο πολιτισμός θα υπάρξει στον Ίασμο, ο Δήμος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά αυτή η διοίκηση πρέπει άμεσα να αλλάξει. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.